Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε από το βιβλίο της Σοφίας. Σήμερα ευρισκόμενοι στο 37ο κεφάλαιο, στον 17ο στίχο. Θα πούμε μαζί και τον 18ο στίχο, γιατί είναι μια συνέχεια οι δύο αυτοί στίχοι. Σας διαβάζω. Ίχνος αλλοιώσεως καρδίας, τέσσερα μέρη ανατέλει. Αγαθών και κακών, ζωή και θάνατος. Και η κυριεύουσα ενδελεχώς αυτών, γλώσσα εστίν. Δηλαδή, αιτία και ρίζα των σκέψεων είναι η καρδία, πρώτης οποίας παρουσιάζονται τέσσερα πράγματα. Το αγαθόν και το κακόν, η ζωή και ο θάνατος. Εκείνο που πάντοτε κυριαρχεί πάνω σε αυτά και τα εκφράζει είναι η γλώσσα. Ζώντας, αγαπητοί μου, μέσα στην καθημερινότητα η καρδιά μας δεν υφίσταται βέβαια μεγάλες μεταβολές. Ξυπνάμε το πρωί, φτάνουμε στο βράδυ, συνηθισμένα πράγματα, πάρα πολύ κοινά και συνηθισμένα πράγματα. Όταν όμως η καρδιά ασχοληθεί ή την εύρουν τέσσερα πράγματα, όπως μας λέγει εδώ ο Ιερός Συγγραφέας, τότε αλλάζει, μεταβάλλεται και υφίσταται αλλοιώσεις. Και αυτά τα τέσσερα είναι το πολύ αγαθό, κάτι το εξαιρετικά αγαθό, η καρδιά αλλοιούται, ή το πολύ κακό, η καρδιά αλλοιούται. Φεύγει δηλαδή από εκείνη την συνήθη καθημερινότητα. Ακόμη, όταν ζει ο άνθρωπος μια έντονη ευτυχή ζωή, και τότε ακόμη η καρδιά παθαίνει μία αναλύωση, όπως όταν ξαφνικά έρθει ένας θάνατος. Και τότε πάλι η καρδιά αλλοιώνεται, ταράζεται, αλλάζει. Είναι τρόπον τεινά οριακές θέσεις του συναισθήματος. Και το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε και σε άλλους ανθρώπους και στον εαυτό μας. Βέβαια, η καρδιά πάντοτε πρέπει να είναι έτοιμη για, ακριβώς για να υποστεί και έναν ευνηδιασμό. Ένας ξαφνικός θάνατος μας αναγγέλλεται. Το βλέπουμε στην εφημερίδα, μας παίρνουν τηλέφωνο και μας το λένε. Στο ίδιο μας το σπίτι ακόμα δεν θα πάθει κάποιον συγκλονισμό η καρδιά μας. Αυτό το λέμε βέβαια, όπως λέει εδώ, αλλοίωσης. Αλλοιούται η καρδιά, δηλαδή το συναίσθημα παθαίνει αλλοιώσεις. Αλλά πρέπει όμως, όπως σας είπα, να έχουμε μία ετοιμασία της καρδιάς μας. Γι' αυτό λέγει ο 118ος ψαλμός, «Ετοιμάστη και ούκε ταράχθη». Ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Αυτό ξέρετε πόσες φορές πρέπει να το λέμε. Πρέπει να είναι θέμα μας ότι επειδή ετοιμάστηκα και πρέπει να ετοιμαζόμαστε κάθε μέρα, θα το δούμε στη συνέχεια, γι' αυτό και δεν ταραχθήκαμε. Δηλαδή οι μεταβολές, θα λέγαμε, της καρδιάς μας θα είναι μικρές. Διότι αν οι μεταβολές είναι σε μεγάλη, θα λέγαμε, απόσταση το ένα από το άλλο, τότε μπορεί να πάθουμε ακόμη και καρδιακή προσβολή. Δεν είναι λίγες φορές που ένας άνθρωπος, άμα ακούσει μία είδηση, εννοείται συναισθηματικός, οξία. Είτε ευχάριστη, είτε δυσάρεστη. Μην νομίζετε ότι μόνο στα δυσάρεστα. Ακούσε κάποιος κάτι, έναν ευνίδιο θάνατο για τον άλλον, μια δυστυχία, πες στο σπίτι και τους πλάκωσε όλους. Δεν ξέρω, πάρτε παράδειγμα τον Ιώβ που του αναγγέλλεται ότι
τα παιδιά του όλα σκοτώθηκαν από την πτώση του σπιτιού στο σπίτι του μεγαλύτερου, εννοείται αδερφό, τι μπορεί να πάθει κανείς? Μπορεί να πάθει μια καρδιακή προσβολή, αλλά και από τη χαρά μπορεί να πάθει, όλοι το ξέρουμε, καρδιακή προσβολή. Αντιληφθήκαμε λοιπόν ότι εδώ πρόκειται περί ακραίων καταστάσεων του συναισθήματος, εάν εφόσον. Και καθώς θεωρείται ως έδρα των συναισθημάτων η καρδιά μας. Έτσι λέει ο ψαλμωδός, ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Θα μου πείτε, τι είδους ετοιμασία? Πρέπει να προειδιαζόμεθα για όλα. Θα το δούμε. Επί όλων των πραγμάτων και των λυπηρών και των ευχαρίστων πρέπει, για να δούμε πώς μπορούμε να ετοιμαζόμαστε στις ποικίλες επιτυχίες μας, πρέπει να λογαριάζουμε και τις αποτυχίες. Εάν μάλιστα κάποιος άνθρωπος, ιδίως ένα νέο παιδί που ξεκινάει τη ζωή του, έχει εξετάσεις, επιτυχίες επί επιτυχιών, πρέπει να προετοιμάζεται και για μία αποτυχία. Γιατί πάντα θα πρέπει να υπάρχει η επιτυχία. Πώς θα ετοιμάζεται? Θα το βάλει στο μυαλό του. Μπορεί να αποτύχω σε αυτές τις εξετάσεις που έχω δώσει. Ακόμη να προετοιμαζόμεθα για την καλή μας υγεία. Όταν έχουμε καλή υγεία, να υπολογίζουμε μία ευνηδία ασθένεια. Πόσες φορές το λέω εγώ στον εαυτό μου. Λέγω, α, κάποια στιγμή κάποια ενόχληση θα νιώσω κάπου, πάω στον γιατρό και ο γιατρός μου λέει ότι έχω καρκίνο. Είμαι έτοιμος να το ακούσω αυτό ή θα πέσω ξερός? Θυμάμαι μία σπουδαία κυρία, Τσάτσου ελέγεται στην Κηφισιά, της οικογένειας των Τσάτσων κλπ. Αυτή η μητέρα Τσάτσου ήταν, πήγαινε κάθε χρόνο στη Γερμανία να τη δουν οι γιατροί για την καρδιά της. Και κάποια φορά τη λέει ο γιατρός, «Α, σας βρίσκω πολύ καλά την καρδιά σας». Μόλις το άκουσε αυτή, έπεσε ξηρή. Θα λέγαμε μια ειρωνία των πραγμάτων, ε? Είναι εκείνο που σας είπα, και επί δυσαρέστων και επί ευχαρίστων πραγμάτων μπορεί να συμβεί αυτό το καλό, το κατάσταση. Έτσι λοιπόν και στην ευτυχία μας πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Μπορεί ένας εχθρός να μας επιβουλευτεί, μπορεί να μας συκοφαντήσει, μπορεί να έχουμε ένα καλό όνομα και να συκοφαντηθούμε, ή ακόμη ο θάνατος προσφυλούς προσώπου. Λέγει μάλιστα το ίδιο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ότι στην εποχή της εφημερίας, είναι, το έχουμε κάνει το θέμα αυτό, είναι πιο πίσω, στην εποχή της εφημερίας να ετοιμάζεσαι δια των λοιμών, με τη μήνα. Μα τα έχουμε όλα τα αγαθά. Να, αυτή τη στιγμή να σας πω ότι αύριο το πρωί μπορεί να ξεκινήσει μια πείνα, μα είναι δυνατόν? Γιατί δεν είναι δυνατόν? Τελευταία σας έλεγα την περίπτωση, τότε τον Ιούλιο του 1974, που άψεσβήσε τα σούπερ μάρκετ, αδειάσανε. Τότε που έγινε το, οι Τούρκοι που πήγαν στην Κύπρο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξαναλέγω, άψεσβήσε τα σούπερ μάρκετ, αδειάσανε. Αλλά λέει και το εξής ακόμη ο σοφός Σιράχ, ότι και όταν υπάρχει λοιμός και δυστυχία, μη μένεις εκεί εγκλωβισμένος, αλλά να λες, θα έρθει πάλι ο καλός καιρός που θα έχουμε μια ευημερία. Είχαμε 4 χρόνια, θα λέγαμε, με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, είχαμε αυτό που είχαμε. Αλλά τι θα λέγαμε, ότι αυτό θα έμενε διαπαντός έτσι? Όχι βεβαίως. Τα πράγματα διορθώθηκαν. Έτσι λοιπόν περνούμε από τη μία ακρότητα στην άλλη ακρότητα πάρα πολλές φορές. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω, που μιλάμε και για την προετοιμασία. Θυμάμαι
Εγώ γέννημα θρέμα κάτοικος Κηφισιάς. Κηφισιά είναι ένα προάστιο των Αθηνών, μόλις 13 χιλιόμετρα βορειότερα των Αθηνών. Αλλά, βέβαια, ήρθε η κατοχή. Ολόκληρη η Κηφισιά κατελήφθη από τους Γερμανούς, ενώ το Μαρούσι δίπλα μας από τους Ιταλούς. Ήτανε τα στρατηγεία τους και τα λοιπά των Γερμανών στην Κηφισιά. Αλλά, επειδή αυτοί ήτανε μαζεμένοι οι Γερμανοί εκεί, αυτοί τρώγανε πάρα πολύ καλά, δούλευαν Έλληνες στις κουζίνες τους. Και το σπουδαίο είναι ότι από τα σκουπίδια τους, εντός εισαγωγικών σκουπίδια τους, τρώγαμε κι εμείς. Κανένας πλην ενός, χωρίς να σας λέω περισσότερα, δεν πέθανε στην Κηφισιά από πείνα. Περάσαμε καλά. Πώς και, να σας πω. Πήγαιναν στα χωράφια εκεί που υπήρχαν μεγάλες παραγωγές και αμέσως εδέσμευαν τις πατάτες, ας το πούμε. Και οι Γερμανοί αγαπάνε πολύ τις πατάτες. Έλληνες βέβαια ήταν στις κουζίνες. Καθάριζαν οι γυναίκες εκεί τις πατάτες για να φάνε οι Γερμανάδες και τις καθάρισαν βεβαίως πολύ χοντρά. Βέβαια ζητούσανε τα φλούδια από τις πατάτες, δεν μπορούσαν οι Γερμανοί να αρνηθούν, αλλά αν έπαιρνες μία πατάτα μπορούσαν να σε τη φεκίσουνε. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, εμείς πάντοτε επινοητικοί οι Έλληνες, καταφέραμε και τα πετυχαίναμε έτσι, όπως ομοίως πορτοκάλια. Πέραμε τις φλούδες. Στο Σύνταγμα των Αθηνών, μόλις μπήκαν οι Γερμανοί, είχαν ρημάξει τα νεράφια από τις νεραζιές. Άλλο αυτό. Τα τρώγανε, πώς τα τρώγανε, δεν ξέρω τα νεράφια που είναι. Δεν τρώγονται εύκολα. Λέω τώρα, στιγμιότυπα από την εποχή εκείνη. Αλλά, αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και λέω μια φορά εδώ στο μοναστήρι, παιδιά, θα καθαρίσουμε πατάτες, να τις κάνουμε στο φούρνο, δεν ξέρω πώς θα τις κάνουμε, αλλά τα φλούδια δεν θα τα πετάξουμε, θα τα μαγειρέψουμε. Με κοίταξαν οι πατέρες, ναι. Δηλαδή να θυμηθούμε εκείνο που κάναμε στην κατοχή. Και πράγματι, τα πλύναμε πολύ καλά τα φλούδια, όπως κάναμε τότε. Και εδώ που τα λέμε δεν ήταν και πάρα πολύ βαθιά καθαρισμένες οι πατάτες, αλλά συνηθισμένο καθάρισμα. Τα βράσαμε, τα πατατόφλουδα, τα περάσαμε εις τον μήλον του κρέατος, βγήκε πουρές, τον πουρέ αυτόν τον εβάλαμε σε ένα ταψί, βάλαμε λίγο λαδάκι, αυτό στην κατοχή κι αν υπήρχε, για να μην κολλήσει. Θυμάμαι, εγώ είχα χτίσει τότε ένα φουρνάκι με τούβλα. Και εκεί στο φουρνάκι αυτό το οποίο θερμαίναμε με ξύλα και τα λοιπά, βάζαμε αυτό το ταψί με τις πατατόφλες. Το ίδιο πράγμα κάναμε και εδώ, μόνο που δεν ήταν ταψί, συγγνώμη, δεν ήταν φούρνος όπως της εποχής εκείνης, αλλά ήταν ο ηλεκτρικός φούρνος, τέλος πάντων. Και βάλαμε εκεί το ταψί για να ψήσουμε την πατατόπιτα. Κάτι τέτοια πρέπει να τα επιχειρούμε, ιδίως στα σπίτια σας, με τα παιδιά σας, για να γίνεται μία υπενθύμηση, αλλά και μία άσκηση. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το έκαναν οι Εβραίοι κατά εντολή του Θεού. Όταν ήρθαν στην πατρίδα τους, είναι γνωστό ότι για να ενθυμούνται το πέρασμα από την Ερυθρά Θάλασσα και την παραμονή τους στην έρημο, τρώγανε πικρά χόρτα όταν γιόρταζε το Πάσχα και άζυμο ψωμί. Άζυμο, γιατί άζυμο? Διότι αν έπρεπε να βάλουν ζύμη και να ζυμωθεί το ψωμί την παραμονή της αναχωρήσεώς των για να περάσουν την Ερυθρά Θάλασσα, θα αργούσαν. Ενώ το άζυμο ψωμί
νερό και αλεύρι, γρήγορα, γρήγορα, φούρνισμα. Πήραν ό,τι πήραν από εκεί να αποψίσαν, άζημα, και φύγανε. Εις ανάμνηση λοιπόν του περάσματος από την Ερυθρά Θάλασσα, δια το γρήγορο του πράγματος, έτρωγαν πάντοτε την παραμονή του Πάσχα, έτρωγαν το άζημο ψωμί. Και τα πικρά χόρτα που ήταν σύμφωνα της πικρίας που πέρασαν οι Εβραίοι στην έρημο κλπ. Κλπ. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα επαναλαμβανόντουσαν. το αρνί χωρίς να σπάσει κόκαλο, ήταν και συμβολικό αυτό, και θα σε ρωτήσουν, λέει, τα παιδιά σου. Η κάθε οικογένεια είχε το δικό της φαγητό. Θα σε ρωτήσουν τα παιδιά σου, πατέρα, γιατί τρώμε πικρά χόρτα, γιατί το αρνί και έτσι και έτσι. Μάλιστα, να σας πω και τούτο, επειδή είχε ιεροτελεστικό χαρακτήρα το αρνί, έπρεπε να φαγωθεί ολόκληρο. Δεν έπρεπε να μείνει για την άλλη μέρα τίποτε. Εάν έμενε, έπρεπε να καεί. Θα σε ρωτάνε λοιπόν τα παιδιά σου, τι είναι όλα αυτά, και εσύ θα διηγήσεις στην οικογένειά σου το πράγμα πώς έχει. Έτσι λοιπόν, πρέπει να ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί, διότι δεν ξέρουμε η αυριανή ημέρα τι έχει να μας παρουσιάσει. Και όταν έχουμε μία πνευματική και ψυχολογική θεμελίωση, τότε βέβαια η ταραχή της καρδιάς θα είναι μετρία. Δεν θα είναι μεγάλη, δεν θα κινηθεί επάνω στον άξονα σε μεγάλα διαστήματα, αλλά στον αλγεβρικό άξονα, να το πούμε, έτσι περί το μηδέν. Ούτε υπερβολή χαράς, ούτε υπερβολή λύπης. Σε όλα πρέπει να γυμναζόμεθα. Ξέρετε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του? Οι Φιλιππίσιοι του είχαν στείλει, όταν ήταν δέσμιος στην Ρώμη, του έστειλαν και χρήματα και μια βοήθεια, τέλος πάντων. Ικανή, σπουδαία. Και τους γράφει την προς Φιλιππισιούς επιστολή. Και τι γράφει εκεί? Μεταξύ των άλλων, που όπως λέγεται εκεί, ότι είναι η επιστολή της χαράς, λέει, θα σας πω αδελφοί μου να έχετε χαρά, θα σας το ξαναπώ να έχετε χαρά, πάλι νερό, πάλι θα σας πω, χαίρετε. Ακούστε τι σου λέει, είδα και ταπεινούστε, λέει, μου στείλατε, καλά κάνατε, αλλά ελάτε όμως που δεν θα είχα εγώ ανάγκη πολύ, εσείς καλά κάνατε, διότι επιζητώ, λέει, όχι το δώμα, αλλά των καρπών της καλλιεργίας σας. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Είδα και ταπεινούστε. Γνωρίζω και να ταπεινούμε. Εδώ η ταπείνωση είναι να μην έχω να φάω. Είδα και περισσεύει. Έχω μάθει. Και να έχω περίσσια τα αγαθά. Εν παντί και εν πάση με μη είμαι. Σε όλα, λέγει, έχω μοιηθεί. Και χορτάζεστε και πεινάμε. Και να χορταίνω και να πεινάω. Έχω μοιηθεί σε όλα. Και περισσεύει και υστερείστε. Και να έχω περίσσια αγαθά, αλλά και να υστερούμε των αγαθών. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα μπορώ. Με τη βοήθεια του Θεού, του Χριστού, ο οποίος με δυναμώνει. Είδατε, αυτή η σελίδα είναι περίφημη. Αθάνατη. Και ποια σελίδα του Παύλου δεν είναι αθάνατη? Αλλά πόσες φορές την περνώ και την ξαναπερνώ και θαυμάζω το ανάστημα του Παύλου. Σημειώσατε ότι είχε μοιηθεί ακόμα και το να μπαίνει στις φυλακές. Είχε μοιηθεί στους διωγμούς, στις αποτυχίες, στις πορείες και στα ναυάγια. Ναι, και τα απαριθμεί σε μια άλλη του επιστολή αυτά. Σε όλα λοιπόν ο Παύλος είχε μοιηθεί. Την πρώτη μοίηση όμως από πού την πήρε? Την πήρε από το πατρικό του σπίτι. Είναι αυτό που ακριβώς έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα, παιδαγωγική αξία, από το πατρικό του σπίτι. Λέγεται ότι διότι ήταν Εβραίος της Διασποράς, το ξεχνάτε αυτό, δεν γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα,
στα Ιεροσόλυμα ήλθε για να σπουδάσει. Και ο πατέρας του φαίνεται ότι ήταν πλούσιος, διότι πώς θα ήταν δυνατόν να στείλει το γιο του εκείνη την εποχή στα Ιεροσόλυμα να σπουδάσει. Τι θα σπούδαζε? Νομική, θα λέγαμε σήμερα. Θα πήγαινε παρά τους πόδας νομομαθών, όπως και του περιφήμου εκείνου νομομαθούς, του Γαμαλίλ, για να σπουδάσει. Έπρεπε να τρώει, έπρεπε να έχει χρήματα. Ο πατέρας του λοιπόν τον έμαθε να εργάζεται. Το ακούσατε? Να εργάζεται. Διότι την τέχνη της σκηνοποιίας, συγγνώμη, της σκηνοποιίας, την είχε μάθει στην πατρίδα του, την Ταρσό. Και μάλιστα όταν μιλάει σε έναν Ρωμαίο εκεί, του λέει, εγώ είμαι γέννημα και θρέμα της Ταρσού. Ακούστε, ούκασί μου πόλεως. Οι πόλεις που γεννήθηκαν δεν είναι άσημος πόλεις. Σημειώσατε δε, την εποχή εκείνη η Ταρσός ήτανε πανεπιστημιούπολης. Έτσι, ούκασί μου πόλεως. Και ήτανε και Ρωμαίος πολίτης, το οποίο ιδίωμα το είχε από τον πατέρα του. Και λοιπά και λοιπά. Να μην λέω και απλώνουμε περισσότερο. Αλλά ξέρετε τι είχε μάθει? Να φτιάχνει ατομικές σκηνές για τους οδηγόρους. Σκηνάκια δηλαδή. Τα οποία αυτά εγείροντο από τρίχα κατσίκας. Και συνεπώς για να φτιάξεις κλωστή, θα το πω έτσι, από τρίχα κατσίκας και να υφάνεις μετά αυτό το πράγμα για να κάνεις ένα σκηνάκι, δεν ήταν εύκολο. Σου τρώγε τα χέρια. Γιατί το τρίχωμα της κατσίκας είναι σκληρό. Και τούτο διότι η τρίχα της κατσίκας όταν γίνει σκηνή δεν κρατάει το νερό. Ενώ το πρόβιο λίγο πολύ κάτι κρατάει και γλιστράει το νερό, ώστε αυτά τα σκηνάκια χρησιμεύαν, σας είπα, για βοσκούς, για ποδηπόρους, για κτλ. Και αν στον δρόμο έπρεπε τους έβρισκε και βροχή, να μην βραχούν. Λοιπόν, αγαπητοί μου, τέτοια είχε μάθει να πλέκει ο Παύλος. Και όταν αργότερα έγινε Απόστολος, είναι ο μόνος ο οποίος εργάζεται για να βγάλει το ψωμί του. Και όχι μόνο, αλλά και να συντηρεί και τους συνεργάτες του. Και όταν θα καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, της μεγάλης αυτής πόλης, της πρωτεύουσας, της ανθυπατικής Ασίας, να έρθουν στη Μίλητο για να τους πει μερικά πράγματα, διότι δεν είχε καιρό, βιάζεται για να είναι την Πεντηκοστή στα Ιεροσόλυμα, τότε μεταξύ των άλλων έκανε και το εξής ο αθάνατος Παύλος, ότι δεν ζήλεψα και δεν ζήτησα από σας ούτε χρήματα, ούτε ηματισμών, ούτε τίποτα, αλλά υπηρέτησαν, λέει, τις ανάγκες μου και τις ανάγκες των συνεργατών μου εχείρες αυτές. Και έδειξε τα χέρια του και όπως λέει ένας βιογράφος του Παύλου, έδειξε τα ροζιασμένα του χέρια, που ήταν ροζιασμένα ακριβώς διότι είχαν πληγιάσει, ροζιάσει από την τρίχα της σκληρή που είχε η κατσικίσια του κατσικίσιο Μαλή στην Κόρινθο. Πρώτη δουλειά που ήρθε να αναζητήσει εργασία και βρήκε εκεί τον Ακύλα και την Πρίσκυλα και δια το ομότεχνον, αυτό ήταν από τον Πόντο κατήγοντο, ήταν της Διασποράς Εβραίοι, πήγε μαζί τους για να δουλέψει. Αλλά εκείνο το εχείρες αυτέ, από τα χέρια λέει, υπηρέτησαν τις ανάγκες μου. Τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο πράγμα. Λοιπόν, παρακαλώ, μάθετε στα παιδιά σας και μία χειρονακτική εργασία πλάι στα πολλά τυχόν γράμματα που θα μάθουν. Ναι, έχετε χωράφια,
το παιδί σας πήγε στο πανεπιστήμιο, βοηθήσατε το, παρακαλώ, βοηθήσατε το. Να πηγαίνει και στα χωράφια. Μη λέει εγώ δεν καταδέχομαι τώρα πάω στα χωράφια ή ξέρω εγώ. Όχι, γιατί πρέπει απλούστατα να μοιηθεί, γιατί η ζωή είναι ρόδα και δεν ξέρουμε αύριο τι μας συμβαίνει. Παλιότερα οι Άγγλοι είχανε αυτή την, το είχα πάρα από τους Εβραίους, να όσο σπουδαίος και να ήταν ο άνθρωπος, γραμματισμένος, πλούσιος, μάθανε και μία χειρονακτική εργασία. Πολύ ορθώς. Αυτή τη θέση δεν ξέρω ακόμα εάν την κρατούν. Δεν ξέρω. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν αγαπητοί ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σπουδαία. Ύστερα, όταν τα παιδιά μας είναι ομά, είναι ομά. Δεν ξέρουμε τίποτα, ούτε ένα κουμπί να ράψουν. Θα πάνε σαν θεώτες. Και τότε παρακαλώ, θα αρχίσουν να αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα. Θα τους κοροϊδεύουν οι άλλοι και ξέρετε πού μπορεί να φτάσουν. Σε νευρολογική κλινική. Ακούσατε το. Αφήστε λοιπόν αυτά τα ολέθρια παιδαγωγικά συνθήματα της εποχής μας που σας λένε μην ασκείτε βία στο παιδί, ας το παιδί διαβάζει το παιδί. Όχι. Μάθετε τα παιδιά σας από μικρά στην ποικίλη άσκηση. Αρίστη περίπτωση είναι η νηστεία και μάλιστα χωρίς λάδι. Τετάρτη και Παρασκευή. Να υπομένουν τα παιδιά σας, να περιμένουν, να είναι ευχαριστημένα σε όποια κατάσταση και να βρίσκονται και σε όποια περιπέτεια κι αν βρεθούν. Εσείς αύριο οι γονείς θα χαρείτε τα παιδιά σας όταν θα είναι σκληραγωγημένα και μοιημένα σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και προχωρούμε αγαπητοί στον επόμενο στίχο. Ο 19ος. Έστειναν ήρ πανούργος πολλών παιδευτής και τη δία ψυχή άχρηστος εστίν. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ στον ελληνικό, εγώ το μεταφράζω στον πληθυντικό. Υπάρχουν άνθρωποι έξυπνοι και επιτίδιοι που ενώ παρουσιάζονται σαν διδάσκαλοι των άλλων, είναι όμως για τον εαυτό τους άχρηστοι. Βλέπετε, έχει μεγάλη ποικιλία εδώ θεμάτων ο σοφός Σιράχ. Πανούργος, πρέπει να σας πω, ότι δεν είναι με τη συνήθεια την κακή σημασία ο πανούργος. Λέμε αυτός είναι πανούργος άνθρωπος. Όχι με αυτήν την έννοια. Η λέξη πανούργος είναι ο μετερχόμενος πανέργων. Πανούργος. Ο μετερχόμενος πανέργων. Δηλαδή ο έξυπνος και ο επιτίδιος άνθρωπος. Αυτός τώρα με τη σειρά του είναι κάποιοι τύποι τέτοιοι. Όλους τους συμβουλεύει. Εν τούτης, για τον εαυτό του μένει άχρηστος. Ίσως είναι εκείνος που δεν μπορεί να οργανώσει τη ζωή του ή την εργασία του. Ίσως. Και μένει ανοργάνωτος και συνεπώς δεν έχει μία προκοπή. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία αμέλεια για τον εαυτό τους που τελικά τον αφήνουν αφρόντιστο. Γιατί μένουν τελικά χωρίς σπίτι. Έχω συναντήσει τέτοιους ανθρώπους, γι' αυτό σας το λέω εξάλλου, εδώ το αναφέρει ο σοφός Σιράχ. Φαίνεται ότι τέτοιοι τύποι δεν λείπουν ποτέ. Μένουν τελικά χωρίς περιουσία, χωρίς τα χρειώδη της ζωής και φυσικά η ζωή τους είναι κατωτέρας ποιότητας. Μένουν σύξυλοι, ενώ έχουν πάρα πολλές ικανότητες. Είναι αλήθεια περίεργο. Από πνευματικής πλευράς είναι εκείνο που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, αν το δούμε τώρα, όχι στις ικανότητες των χεριών, αλλά από πνευματικής πλευράς, είναι εκείνο που έλεγε ο Απόστολος Παύλος εις τους Κορινθίους, εγώ τι νυν, ούτω τρέχω.
Εγώ λοιπόν λέει έτσι τρέχω. Δηλαδή ασκούμε, αγωνίζομαι. Ως ούκα δήλος ούτω πικτεύω. Πικτεύω θα πει πυγμαχώ. Όχι άδειλα, όχι στον αέρα. Ως ούκα αέρα δέρον. Σαν να χτυπάω, σαν να δέρνω τον αέρα. Το λέμε και στη σύγχρονη γλώσσα μας ότι δέρνω τον αέρα. Αλλά υποπιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ. Υποπιάζω, ζουλάω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, το καθιστώ δούλον. Εγώ με το αφεντικό του σώματός μου. Μήπως, σας λέω από πνευματικές πλευράς, μήπως άλλες κηρύξεις, σε άλλους να έχω κηρύξει, αυτός αδόκιμος γέρομαι και εγώ ίδιος να βρεθώ τελικά αδόκιμος. Αυτό από πνευματικής πλευράς, πράγματι. Να συμβουλεύομαι, ναι, αλλά για τον εαυτό μας τι κάνουμε. Και στα υλικά πράγματα, αλλά και στα πνευματικά πράγματα. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 20ο. Έστι σοφιζόμενος εν λόγης μισητός. Ούτως πάσης τροφής καθυστερείς. Και η απόδοση. Υπάρχουν άνθρωποι που παριστάνουν τον σοφόν με τα λόγια, εν τούτης είναι αντιπαθείς και μισητοί. Κάτι τέτοιοι αργόσχολοι και φλίαροι θα μείνουν χωρίς τροφή, χωρίς φαγητό. Δεν θα έχουν να φάνε στο τέλος. Πράγματι και εδώ τώρα έχουμε έναν άλλο τομέα ανθρώπων που γνωρίζουν πολλά, δεν ξέρουν πώς να αξιοποιήσουν αυτά τα πολλά που γνωρίζουν και παραμένουν αντιπαθείς εις τους άλλους. Είναι ένα κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους που τους ζημιώνει. Όπως είναι ένα κάτι σε άλλους ανθρώπους που τους κάνει συμπαθείς. Λέμε αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι που είναι αντιπαθητικός. Ή αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι που είναι συμπαθητικός. Ίσως, σε αυτούς που αναφέρει εδώ ο Σοφός Ιράκ, να υπάρχει μία ίσης, υπερηφάνεια, η οποία να γίνεται αισθητή εις τους γύρω και αυτή η υπερηφάνεια να τους καθιστά τελικά αντιπαθείς ανθρώπους. Ίσως ακόμα να έχουν μία φλιαρία, πολλά λόγια, ή μία αργοσχολία. Είναι κάτι πραγματάκια τα οποία μπορεί ο άλλος να είναι ικανός άνθρωπος, σπουδαίος, τελικά είναι αντιπαθητικός. Προσέξατε το δε αυτό, ακόμη που λέγαμε σε μια περασμένη φορά, και στην εκλογή να έχουμε διάκριση και στην εκλογή γαμπρού ή νύφης. Φέρει πίνη καινούργια νύφη, πηγαίνει στο σπίτι των πεθερικών της, πάει για πρώτη φορά ή για δεύτερη φορά. Αλλά εάν κάθεται στο σαλόνι, αρχίζει η πεθαρά να βγάζει συμπεράσματα. Όταν όμως σηκωθεί η υποψηφία νύφη και πάει στην κουζίνα και πει «Μητέρα», μάλιστα να πει του «Μητέρα» από την αρχή, θα μου πείτε «Τώρα». Τέλος πάντων, «Μητέρα, σε τι να βοηθήσω», βλέπει την πεθαρά της, ας πούμε, βάζει, είναι κι άλλη επισκέπτε, βάζει γλυκά στα πιατάκια, βάζει νερό στα ποτήρια, να βοηθήσει. Να πάει μετά να πλύνει τα ποτήρια και τα πιατάκια. Ξέρετε τι θα πει η πεθαρά. Αυτή είναι σπουδαία, έχει διάκριση. Γίνεται ή δεν γίνεται αμέσως συμπαθητική. Αντίθετα, όταν φλοιωρεί εκεί στο σαλόνι, δεν σηκώνεται τίποτα να κάνει, αρχίζει να στραβοκουτσουνιάζει η πεθαρά. Να πως γίνονται οι άνθρωποι συμπαθητικοί ή αντιπαθητικοί. Θέλει δυσκολία, θέλει φιλοσοφία, αυτό να το καταλάβουμε. Έτσι είναι. Πάντως τέτοιους τύπους που οι άνθρωποι δεν συμπαθούν, μη σας κάνει εντύπωση, τους απορρίπτει και ο Θεός. Διότι δεν έχουν διάκριση, διότι δεν συντρέχουν, αλλά και οι άνθρωποι και ο Θεός απορρίπτουν.
Έναν τέτοιον άνθρωπο, ποτέ βεβαίως οι άλλοι άνθρωποι δεν θα σπεύσουν όταν τον δουν σε μία ανάγκη να τον συντράβουν. Ποτέ. Πάμε σε επόμενο χωρίο. Το 21ο. Ούγαρε δόθη αυτό παρά Κύριου χάρης, ότι πάση σοφίας εστερήθη. Τέτοιοι άνθρωποι, η απόδοση, τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν τη χάρη του Θεού και η σοφία των αποδοκιμάζεται. Μπορεί να είναι σοφός, αλλά τελικά η σοφία των πράγματι αποδοκιμάζεται. Που λένε οι άλλοι, τι θα τον κάνω, λέει σοφός, τι θα τον κάνω. Τότε δεν ξέρει να πιάσει το χέρι του κάτι, όταν. Λοιπόν, οι πράγματι και εδώ τώρα υπάρχουν άνθρωποι, αλλά η σοφία τους, αν θέλετε λιγάκι να το απλώσω, είναι κυρίως ανθρωποκεντρική και στερείται της χάριτος του Θεού. Διότι για να γίνει συμπαθής, αδελφέ, πρέπει να έχει γίνει πρώτα συμπαθής εις τον Θεό. Πρέπει να σου δώσει χάρη ο Θεός. Και αυτή η χάρη είναι από τα λόγια μέχρι τις κινήσεις. Και λέμε, τι χαριτωμένος άνθρωπος αυτός. Χαριτωμένος με την έννοια, όχι όμορφος. Συνήθως λέμε χαριτωμένος τους ωραίους. Όχι όμορφος. Άνθρωπος που είναι άνθρωπος. Που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του. Αντιλαμβάνεται την κατάσταση που υπάρχει γύρω του. Και επιλαμβάνεται. Με αυτή την έννοια, ο άνθρωπος αυτός έχει μία χάρη από τον Θεό. Όμως, σας είπα, αν το απλώσουμε το θέμα λίγο περισσότερο, πολλές φορές τέτοιοι άνθρωποι αποκτούν μία σοφία ανθρωποκεντρική. Το κέντρο δεν είναι ο Θεός. Το κέντρο είναι ο άνθρωπος. Μπορεί να ξέρουν χίλια πράγματα, αλλά στερούνται όμως της χάρης του Θεού, γι' αυτό βεβαίως βλάπτει τους άλλους ανθρώπους όταν τους ακούν. Σοραδιάζουν οι άνθρωποι αυτοί ένα σωρό θεωρίες. Γνώστε των θεωριών. Αλλά αυτές οι θεωρίες, ο άνθρωπος λέει, κατάγεται από τον πίθηκο. Μπορεί να σοραδιάσει χίλια πράγματα γύρω από το θέμα αυτό, γύρω από τη θεωρία αυτή. Οι μοντέρνες θεωρίες που κυκλοφορούν, τις ξέρουν απ' έξω και ανακατωτά. Όλες αυτές οι θεωρίες να είναι ανθρωποκεντρικές. Να μην ξεκινούν σαν γνώση και σαν σοφία από τον Θεό. Και έτσι τελικά οι άνθρωποι, οι οποίοι όσο και αγράμματοι να είναι, μην νομίζετε, νομίζετε ότι ο αγράμματος άνθρωπος δεν έχει συνέστηση, δεν έχει αίσθηση, δεν έχει κρίση. Μπορεί για μια στιγμή ίσως να θαμβωθεί, αλλά γρήγορα θα πει και αυτός. Γρήγορα θα αντιληφθεί και ο αγράμματος άνθρωπος. Ναι, και ο επαρχιώτης, ο χωριάτης θα καταλάβει. Το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε πολλές φορές να πηγαίνουν οι βουλευτές εκεί να κερδίσουν ψήφους κτλ. Όταν δεν έχουν εκείνο το τάκτ, εκείνο το κάτι, ο λαός του χωρίου θα πει, άντε κι αυτός, ας πάει από εκεί που ήρθε. Απορρίπτεται. Προχωρώ στον επόμενο στίχο, στον 22ο. Έστι σοφός τη ιδία ψυχή και η καρπή της συνέσεως αυτού επιστόματος πιστή. Και η απόδοση. Υπάρχουν σοφοί που έχουν τη σοφία και τη διάκριση πηγαία στην ψυχή τους. Πηγαία στην ψυχή τους. Είναι οι φωτισμένοι άνθρωποι. Παράγουν καρπούς συνέσεως που είναι έτοιμοι να υποθούν εις τους άλλους ανθρώπους. Αυτό το συναντούμε, αγαπητοί μου, σε ολιγογραμμάτους ανθρώπους ή και αγραμμάτους ακόμη ανθρώπους. Κάτι γιαγιές, κάτι παππούδες, πόσα πράγματα μπορούν να σου πούν. Έχουν μέσα τους πηγαία τη σοφία. Είναι εκείνο που ο Κύριος είπε,
εκείνοι που θα λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. Ότι ο πιστεύων εις εμέ, λέγει, καθώς είπε η Γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Είναι στον Ιωάννη στο 8ο κεφάλαιο. Εκείνοι που θα πάρουν το Πνεύμα το Άγιο, γιατί επίστεψαν εις εμένα, λέει ο Κύριος, από την κοιλιά τους, κοιλιά εδώ, εκ της κοιλίας αυτών, εννοείται από το εσωτερικό τους. Από το εσωτερικό τους, που είναι η καρδία, δηλαδή το συνέστημα, η βούληση κλπ. Θα ρεύσουν ποτάμια ζωντανού νερού. Ποτάμια! Είναι, σας είπα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πηγαία τη σοφή από την ευσέφειά τους, από την ευλάβειά τους. Ναι, κάποτε ένας φίλος πήγε στην Κρήτη, βρήκε μια αγράμματη γιαγιά, αγωνιζόταν η καημένη εκεί και έθεσε, λέει, πολύ αγωνίζεσαι γιαγιά, της λέει αυτός ο φίλος, είναι πολλά άνθρωπα. Λέει, αν δεν βασανίσουμε, λέει, λιγάκι και το σώμα μας, δεν γελιδίζουμε τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό, αγαπητοί μου, αν έπρεπε να το πω σε κήρυγμα, δεν ξέρω με πόση θεολογία θα το έλεγα. Η γιαγιά το πιάσε. Ναι, ότι δηλαδή κι αν κάπου δεινοπαθήσουμε κλπ. Έχανες ο κόσμος. Εξάλλου, η ζωή του πνευματικού ανθρώπου είναι σταυρική. Αυτό θα έλεγα θεολογικά εγώ. Είναι σταυρική. Η γιαγιά αμέσως το αντελήφθη αυτό και το έκανε βίωμά της. Βλέπετε ότι τέτοιοι άνθρωποι πράγματι έχουν πηγαία τη σοφία. Μην νομίζετε ότι αν θέβαζα σε μια τέτοια γιαγιά να μου λύσει μια εξίσωση, θα μπορούσε να τη λύσει ούτε καν ίσως πρόσθεση να κάνει αριθμών. Όμως εδώ είναι η σοφία εκείνη που μας χρειάζεται για να ζήσουμε, για να θεωρήσουμε τη ζωή, για να σταθούμε οι άνθρωποι που θα επιτύχουμε στη ζωή μας. Μάλιστα, ο Ιωάννης, το προηγούμενο που σας είπα, χωρίον που είπε ο Χριστός, λέγει, σχολιάζει, τούτο δε είπε περί του Πνεύματος ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις Αυτόν. Αναφέρθηκε δηλαδή ο Κύριος στο Πνεύμα το Άγιο, το οποίο επρόκειτο, γιατί ακόμη δεν είχε έλθει την Πεντηκοστή, επρόκειτο να λάβω. Έτσι έχουμε τον Θεοφώτης των άνθρωπων που έχει τη σοφία του Θεού επειδή έχει το Πνεύμα του Θεού. Πολλές φορές θαυμάζουμε άνθρωπο αγράμματο, όπως σας είπα, που έχει ρέουσα τη σοφία του Θεού στο στόμα του. Ρέουσα. Πάρτε παράδειγμα τους ασκητάς της Ερήμου. Τι γράμματα ήξερε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος? Όλη η Ελλάδα περνούσε από τον πατέρα Παΐσιο. Ή δεν είναι έτσι? Τι γράμματα ήξερε? Κι όμως είχε το Πνεύμα του Θεού. Και πολλοί άλλοι και πολλοί άλλοι μέσα στην ιστορία γενικώς. Γιατί διαβάζομαι το γεροντικό? Οι άνθρωποι που κατέβηκαν εκεί στην Ερήμο ήξεραν. Οι πιο πολλοί, μερικοί είχαν γράμματα, όπως ο Άγιος Αρσένιος. Ήταν λίγα μορφωμένος ο Άγιος Αρσένιος. Αλλά πάρα πολλοί δεν είχαν μόρφωση. Πού θα αντλούσε λοιπόν αυτή τη σοφία? Βλέπετε, όταν έχει κανείς το Πνεύμα του Θεού, πώς μπορεί να είναι σοφός? Και αν είναι μια τέτοια γιαγιά στο σπίτι, ένας τέτοιος παππούς στο σπίτι, θησαυρός για τα εγγόνια και για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του. Ναι, ναι. Και πηγαίνω εις τον 23ο στίχο πάντα του ιδίου κεφαλαίου. Ανήρ σοφός τον εαυτού λαών παιδεύσε και η καρπή της συνέσεως αυτού πιστή. Δηλαδή, ο πραγματικός σοφός θα μορφώσει το λαό του. Και τότε οι λόγοι του στόματός του είναι πραγματικός σοφή. Αν έπρεπε, αγαπητοί μου, να διαλέξουμε ανάμεσα στον πλούτο τα αξιώματα και τη σοφία,
τι θα διαλέγαμε. Τώρα, θέλω το ερώτημα στους εαυτούς μας, τι θα διαλέγαμε. Ο Σολομών, ο γιος του Δαβίδ, εδιάλεξε τη σοφία. Τίποτα άλλο δεν τον ενδιέφερε. Και τη βρήκε, διαλέγοντας, μάλιστα το λέει ο ίδιος, και έχει μία θαυμασία προσευχή στην σοφία. Προσέξτε, την ενυπόστατα σοφία. Και λοιπά και λοιπά. Και ότι ο Θεός του είπε, ζήτησέ μου, τι θέλεις να σου δώσω. Και εκείνος διάλεξε τη σοφία. Όλοι το ξέρετε, το ξέρω από το δημοτικό σχολείο, ακόμα από τα θρησκευτικά. Πίσω όμως από τη σοφία που ζήτησε, ξέρετε τι βρήκε. Την ενυπόστατα σοφία. Δηλαδή εκείνη που είναι προσωπική, πρόσωπο, και είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος λάμδα κεφαλαίων, δηλαδή, όπως έλεγαμε, Πατήρ, Υιός ή Λόγος και Πνεύμα Άγιο. Αυτό βρήκε. Και τότε η Σοφία, επειδή αυτήν διάλεξε, δεν ήξερε πιο πολλά ο Σολομών, του χάρισε και τι δεν του χάρισε. Τι να πω, όλα βέβαια τα αγαθά που του χρειάστηκαν όταν έγινε το βασιλιάς, αλλά και τη σοφία της καθημερινότητας, μάλιστα. Αλλά είναι και συγγραφεύς βιβλίων, όπως λέγεται των Παριμιών, Σοφία Σολομώντος κλπ. Προσέξτε. Έχουμε κάποια δείγματα που καταχωρούνται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τη σοφία του Σολομώντος. Χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Χριστός τον Σολομώντα σαν σοφόν. Και τι είπε. Ήρθε, λέγει, αυτή η γυναίκα. Ποια. Εκείνη που ήρθε από το Σαββά. Να δει, λέγει, να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος. Και λέει τώρα ο Χριστός, όδε, εδώ, είναι περισσότερη η σοφία από τον Σολομώντα. Γιατί, εννοούσε τον εαυτό του. Εσείς δηλαδή που δεν με καταδέχεστε, δεν με καταδέχεστε, ενώ όδε εδώ είναι περισσότερη η σοφία, αν θέλετε ήταν το ίδιο το πρόσωπο της ενυποστάτου σοφίας, του δευτερού προσώπου της Αγίας Τριάδος. Και εκείνη η γυναίκα έφυγε από εκεί που έφυγε για να έρθει να ακούσει, λέει, τη σοφία του Σολομώντα. Ξέρετε δε πόσα πράγματα έμαθε ο Σολομών. Ανοίξτε παρακαλώ τη σοφία Σολομώντος να δείτε πόσα. Τώρα δυστυχώς δεν τα σημείωσα για να σας τα αναφέρω. Ψυχολογία ανθρώπινη. Δηλαδή ψυχολογία των ανθρώπων. Μετεωρολογία. Κλπ. Δεν μπορώ να θυμάμαι. Πάρα πολλά. Θα λέγαμε γνώση επί παντός επιστητού. Ναι, ναι. Γιατί πήρε τη σοφία, δέχτηκε τη σοφία του Θεού, την ενυπόστατη σοφία, και πήρε και όλα τα άλλα τα αγαθά. Ναι, ναι. Έτσι, το τι θα διαλέξουμε, σας είπα προηγουμένως, τι θα διαλέγατε, αξιώματα, πλούτο ή σοφία, θα λέγαμε η επιλογή που θα κάναμε, θα καθόριζε και την ποιότητα της ψυχής μας. Τι είμαστε δηλαδή. Ποτέ μην προτιμήσουμε, αγαπητοί, τα αγαθά, τα υλικά, πιο πάνω από τη σοφία. Έστω κι αν αυτή η σοφία είναι ανθρώπινη, όπως συνέβη με τον Σοκράτη. Πόσοι Αθηναίοι πέρασαν από την πόλη των Αθηνών και πόσοι Έλληνες πέρασαν από την Ελλάδα. Είδατε μερικά ονόματα που διασώζονται. Διασώζεται το όνομα του Σοκράτους, του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους. Αλλά να μείνω στο Σοκράτη που ήταν πολύ φτωχός. Ήταν πάρα πολύ φτωχός. Ξέρετε τι έλεγε, ότι αν ευρίσκεται, λέει, κάποιος καλός αγοραστής για να αγοράσει το σπίτι του, δεν θα έδινε παραπάνω από μία πεντάρα. Πεντάρα της εποχής εκείνης. Πέντε λεπτά δηλαδή. Πέντε λεπτά, πεντάρα. Καλός αγοραστής. Μάλιστα, λέγεται ότι ήταν γλύπτης
και μάλιστα εδείχνε το επάνω στην Ακρόπολη ένα γλυπτό δικό του έργο. Πολύ σπουδαίος άνθρωπος, πολύ σπουδαίος. Θα μου πείτε ειδωλολάτρης, δεν είχε έρθει ακόμα ο Χριστός. Θα μου πείτε όλα κύριε τα κουσούρια, τα όποια, όποια, όποια. Ναι, δεν υπάρχει αντίρρηση. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός επροτίμησε τη σοφή, όπως και ο Πλάτων. Ο Πλάτων ήταν πλούσιος μαθητής του, αλλά δεν κάθισε να μαζεύει χρήματα, κάτι που το έκαναν οι σοφιστές, ο Πρωταγόρος κτλ. Δίδασκε χωρίς να πληρώνεται, ακριβώς διασώζοντας τη σοφία του διδασκάλου, του Σωκράτου. Πάντως, πόσο περισσότερο, εάν αγαπητοί, θα είχαν οι άνθρωποι αυτοί γνωρίσει την ενυπόστατη σοφία του Θεού. Βεβαίως, θα λέγαμε, πολύ περισσότερο. Για να σας πω δηλαδή και να σας δείξω ότι είναι πρωτεύουσα η σοφία. Ο Σολομώνος στάθηκε βασιλιά σοφός, πασίγνωστο. Ίσως αυτό να έχει υπόψη του εδώ τώρα ο Σιράκ και να αναφέρεται, όπως είπε, ότι θα ωφελήσει το λαό του ένα σοφός αρχηγός, κυβερνήτης. Εξάλλου, όπως είπαμε, που ο Σολομών τα πάντα έβαλε στην άκρη και προτίμησε τη σοφία, έτσι μιλάμε για αυτόν. Μιλάμε για τους σοφούς της αρχαίας Ελλάδος και για τους σοφούς του κόσμου. Γιατί όχι? Πάντως έλεγε ο Πλάτων ότι αν κυβερνήσουν, λέγει οι φιλόσοφοι, ο κόσμος θα είναι καλύτερος. Αυτό που είχε πει βέβαια δεν είναι επαρκές, γιατί είναι και κάτι άλλο. Δεν είναι αρκετό να είσαι μόνο σοφός, αλλά πρέπει να είσαι και ευσεβής. Σημειώσατε ότι, που τα θυμήθηκα τώρα αυτά, από το σχολείο τα μάθαμε, ότι οι σοφιστές εκείρησαν αθεία. Και ο Σοκράτης κάνει κουβέντα με τον Ιπποκράτη, όχι τον Ιπποκράτη τον γιατρό, πάθος Ιπποκράτη, νεαρός, που είχαν χτήματα, λέει, εδώ στη Φυλή, εδώ δηλαδή εννοείται στην Πάρνηθα. Τι του λέει? Ξέρεις τι είναι οι σοφιστές? Διάλεσε να πας να γίνεις μαθητής των σοφιστών, και κάπου τον αποτρέπει ο Σοκράτης. Λοιπόν, βλέπετε ότι για να σταθείς ευεργετικός στο λαό σου, πρέπει να είσαι και σοφός, αλλά να είσαι και ευσεβής άνθρωπος. Ευσεβής άνθρωπος. Έτσι είναι. Για να πάμε και στον επόμενο στίχο, κάτι λίγα λεφτά που έμειναν. Αν ήρ σοφός, πλησίσατε ευλογίας, και μακαριούς είναι αυτόν πάντες οι ορόντες και οι απόδοσες. Ο πραγματικός σοφός θα γεμίσει από ευλογίες και θα τον μακαρίζουν όλοι οι άνθρωποι που θα τον βλέπουν. Και οι ευλογίες του σοφού, αγαπητοί μου, είναι και πνευματικές, είναι και υλικές. Τον σοφόν άνθρωπο και ευσεβή όλοι τον αγαπούν. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, στην ποιμαντική εργασία, το φιλήνε και φιλήστε. Πρέπει να αγαπάς και να σε αγαπούν. Αλλιώτικα δεν μπορείς να κυβερνήσεις τους ανθρώπους. Πρέπει να σε αγαπούν και να τους αγαπάς. Και τούτο γιατί είναι προς όλους Χριστός. Το χρήμα ήταν χρήσιμος, αγαθός άνθρωπος. Σοφία, Χριστότης, με ήταν, ξαναλέγω, και αγαθοσύνη είναι το έμβλημα αυτού του ανθρώπου, του κυβερνήτου. Και έτσι επισύρει όλες τις ευλογίες του Θεού. Θα το πούμε ακόμη μια φορά. Είναι ανάγκη. Αγαπήσατε, αγαπητοί μου, ή να αγαπήσουμε όλοι την σοφία και την ευσέβεια και την Χριστότητα. Το χρή πάντα με είδα, το να είσαι χρήσιμος, να είσαι ευεργετικός άνθρωπος. Και τότε θα είμαστε αγαπητοί και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Λέγει το χωρίον, και μακαριούς είναι αυτόν, αυτό που διαβάσαμε,
πάντες οι ορόντες, όλοι εκείνοι οι οποίοι βλέπουν θα μακαρίσουν έναν τέτοιον άνθρωπο. Δεν είναι όμως αρκετό να βλέπεις τον σοφό, αλλά και πρέπει να συμπορεύεσαι μαζί του. Συμπορεύεσαι μαζί του. Και οι παροιμίες λέγουν, οι παροιμίες του Σολομώντος, ο συμπορευόμενος σοφής, σοφός έστε. Αυτός που περπατάει, ζει, πολιτεύεται, πάει κοντά εις τους σοφούς και αυτός θα είναι σοφός. Ο δε συμπορευόμενος άφρωση γνωστήσεται. Και εκείνος που συμπορεύεται με άφρονες ανθρώπους, αυτός θα είναι αξιοκατάκριτος. Είναι το θέμα ποιότητος των συναναστροφών, αγαπητοί. Να αγαπάμε, να συναναστροφόμεθα με τους σοφούς και ευλαβείς ανθρώπους. Αν κάποιος έχει αποκτήσει εμπειρία από τους σοφούς, αισθάνεται μια απέχθεια. Αν κάποτε βρεθεί σε ένα κύκλο ασυνέτων και μωρών ανθρώπων, απέχθεια, δεν μπορεί να μείνει, δεν μπορεί να σταθεί, που σαχλαμαρίζουν και μωρολογούν και γελούν. Μην κάνετε ποτέ παρέα με τέτοιους ανθρώπους, παρά μόνο με σωστούς, με συνετούς, με σοφούς. Η συντροφιά τέτοιων ανθρώπων είναι ανυπόφορη, ενώ η συντροφιά με σωστούς, σοφούς, ανθρώπους και ευσεβείς είναι πραγματικά μια ευλογία. Εδώ, αγαπητοί μου, ας κλείσουμε, να μην μπούμε σε άλλο χωρίο, να κλείσουμε την ερχομένη Τρίτη.